Καλά. Χαμογελάμε. Να αλλάξουμε θέμα. Mm. Θέμη, λέω. Να αλλάξουμε θέμα. Λέω τώρα που μίλαγε γι' αυτό. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Και να πάμε να δούμε την Δήμητρα Ρουμπέση Σπύρο μαζί, που έπεσε θύμα και αυτή απάτη στο Facebook με ένα ψεύτικο προφίλ. Παρά το γεγονός ότι η ίδια, όπως λέει, στο αληθινό της προφίλ, περνάει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της και το εύχεται και στους ναι, λέει ότι περνάει την καλύτερη περίοδο της ζωής της. Η ίδια λοιπόν ανακοινώνει μέσω Facebook, ουσιαστικά μια καταγγελία κάνει η Δήμητρα Ρουμπέση για το ψεύτικο προφίλ που της έχουν φτιάξει κάποιοι και που εκμεταλλεύονται το όνομά της. Εδώ λοιπόν έχει κάνει και τη σχετική ανάρτηση. Κάποιος έχει δημιουργήσει στο Facebook με το δικό μου όνομα προφίλ το οποίο είναι ψεύτικο. Σας παρακαλώ, μην το χρησιμοποιείτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους θέλησαν να γίνουν φίλοι μου και σε όλους για τις ευχές τους στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής μου. Εννοεί φυσικά την περίοδο που περνάει τώρα με τον σύντροφό της, τον Ιωάννη Λιβέρη, με τον οποίο βέβαια από ό,τι γνωρίζουμε, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, μένει πλέον στη Ζάκυνθο μαζί του και εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιχειρηματικά να κάνουν μια δουλειά εκεί, στη χώρα συγκεκριμένα, στη Ζάκυνθο. Είναι όντως την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι έχει πλέον και ένα παιδάκι. Είναι πλέον κοντεύει να χρονίσει μάλιστα το παιδί. Μην ξεχνάμε ότι το περασμένο, το Μάιο, έφερε το παιδάκι αυτό στον κόσμο η Δήμητρα Ρουμπέση. Και βέβαια να πούμε ότι επειδή πολλοί αρχίζουν να σκέφτονται κιόλας, μα καλά με τον Αντρέα δεν ήταν καλά. Να πούμε ότι τέλος καλό, όλα καλά με αυτή την ιστορία. Γιατί και ο Αντρέας είναι καλά και ο Αντρέας ετοιμάζει τώρα να κάνει τις δουλειές του. Ο καθένας έχει πλέον τη δική του πορεία. Η Δήμητρα Ρουμπέση αυτή τη στιγμή ομολογεί ότι περνάει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Είναι ολοκληρωμένη πλέον γυναίκα. Έχει ένα παιδάκι, είναι κοντά στο γάμο. Εδώ βλέπουμε και κάποια πλάνα που είναι μαζί με τον σύζυγό της, με τον σύντροφό της. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, Σπύρο, να τη δούμε και νυφούλα. Σίγουρα υπάρχει περίπτωση. Είναι μέσα στο καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι και από το στενό περιβάλλον της Δήμητρας που είναι στη Ζάκυνθο, υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι πολύ σύντομα θα ανέβει και τα σκαλιά της εκκλησίας. Και θα βαφτίσουν και το παιδάκι τους μαζί. Βέβαια, το καλοκαίρι. Ναι, μιλάμε για γάμο βάφτιση. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά έχει ομορφύνει τρομερά η Δήμητρα. Δηλαδή, πόσο έχει παίζει ρόλο, παιδιά, τελικά η ψυχολογία στον άνθρωπο. Από όταν τη θυμάμαι εδώ στους διαδρόμους, είναι καμία σχέση. Καλά, εδώ πρέπει να πω ότι τόσο καιρό που έχει αποσυρθεί, αν θέλετε, από το σύστημα όλο αυτό, δεν έχει μιλήσει ποτέ για την προσωπική ζωή, δεν έχει βρει ποτέ κανείς να αποσπάσει ένα σχόλιο. Από την άλλη, όμως, νομίζω ότι η τοποθέτησή της αυτή μέσα από το προφίλ της στο Facebook είναι και ίσως και η πρώτη δημόσια τοποθέτηση αναφορά στην προσωπική της ζωή. Τη χαρακτηρίζει στην πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της στην παρούσα φάση. Έχει φύγει, ζει σε ένα νησί μαζί με το παιδί της και με τον σύντροφό της. Έχει κάνει φόκους στην προσωπική της ζωή γι' αυτό και έχει και ένα παιδί και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ίδια. Είναι κάτι άλλωστε που το ήθελε πάρα πολύ καλά. Πάρα και νομίζω εσείς που την ξέρατε εμένα και καλύτερα εδώ πέρα που έχετε συνεργαστεί. Εμένα μου το έχει πει. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά αυτό. Πολύ καλά τη Δήμητρα. Είχαμε βρεθεί 5-6 φορές όσο ήταν εδώ και εργαζόταν. Αλλά θυμάμαι ότι την περίοδο εκείνη που υπήρχε αναταραχή στη ζωή της μέσα στα σανσέ. Την είχα δει, ρε παιδί μου, και μου λέει: θα κάνω υπομονή και πιστεύω ότι θα περάσει. Όλα γίνονται για ένα λόγο. Και πέρασε. Εμένα, Ελεονόρα, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι ότι μου είχε εκμυστηρευτεί αυτό ακριβώς. Ότι ο όνειρό της θα ήταν να φύγει, να παρατήσει την Αθήνα. Όταν το είχα ξαναπεί κάποια στιγμή, σκεφτόταν αρχικά την Καλαμάτα. Κάποια στιγμή, μάλιστα, μου είχε πει ότι. Από εκεί είναι, από την Καλαμάτα. Ναι, έχει καταγωγή και μάλιστα μου είχε αναφέρει ότι θα ήθελα κάποια στιγμή, όταν τελειώσει όλο αυτό, να μπορέσω να επιστρέψω, να ανοίξω και ένα μαγαζάκι και να μπορέσω να καθαρίσω το μυαλό μου από όλη αυτή την ένταση και από όλη αυτή την τρέλα. Βέβαια, τελικά τα πράγματα της ήρθαν ενδεχομένως και πολύ καλύτερα από ό,τι τα περίμενα, γιατί πήγε σε ένα νησί που φαίνεται ότι έχει αγαπήσει και το έχει κάνει πια πατρίδα της. Εγώ ξέρω να ρωτήσω, κατάλαβα ότι έχει τελειώσει το θέμα με την τηλεόραση, Σπύρο. Απλά. Ποτέ μιλες ποτέ, βέβαια, σε αυτά. Ναι, οκ, okay, ποτέ μιλες ποτέ. Είναι μαμά, βέβαια, όλη μέρα ασχολείται με το μωρό. Δουλεύει και στο μαγαζί του άντρα. Κοίταξε δηλαδή, να δει. Καλή ερώτηση, γιατί και χθες πέραν του Αγίου Βαλεντίνου και είναι μια ιδιαίτερη μέρα φυσικά και για την ίδια. Να πούμε ότι ο άντρας έτσι κι αλλιώς διατηρεί ένα εστιατόριο το οποίο δούλευε χθες. Η ίδια πολλές φορές, επειδή έχει και το παιδί και είναι φορτισμένη με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, περνάει κάποια στιγμή κάποια βόλτα από το μαγαζί σε αυτούς τους χαλαρούς ρυθμούς που ζουν εκεί στην Ζάκυνθο και μετά φεύγει και τον αφήνει και κάνει τη δουλειά του. Ωραία. Επαγγελματικά θα δραστηριοποιηθεί μαζί με τον άντρα της. Ναι. Επαγγελματικά, ενδεχομένως έχει κάποιους άλλους κλειστούς στο μανίκι της η Δήμητρα. Ο Αντρέας Μικρούτσικος όμως, για να περάσουμε και σε αυτό το θέμα, φαίνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει, έχει βάλει μπρος το νέο το επαγγελματικό βήμα. Είχαμε αναφέρει εδώ πρώτα από την πρωινή μελέτη ότι αυτό θα γίνει στην Κύπρο. Τι νεότερο έχουμε τώρα γι' αυτό? Κοίταξε, στήρα. Μετά από δύο προτάσεις που είχε απορρίψει ο Αντρέας Μικρούτσικος, παρά τα όποια προβλήματα είχε, ένα από Κυπριακό κανάλι και άλλη, μια ιδέα που είχε
από μεγάλο κανάλι εδώ πέρα της Ελλάδος. Τώρα λοιπόν δέχτηκε, γιατί του άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Τηρείται σε εκεί ηχθείως σε ποιο κανάλι θα βγει. Βρίσκεται σε μια πολύ δημιουργική φάση, όπως μας ενημερώνουν οι άμεσα οι συνεργάτες του. Έχει, μπορώ να το πω έτσι, απλά έχει ξεμητήσει πλέον από το σπίτι, βγαίνει. Κάποιες ιδέες που είχε τις μεταφέρει τηλεφωνικά στην Κύπρο στους ανθρώπους συνεργάτες του εκεί πέρα και προσπαθεί και ο ίδιος από εδώ πέρα να κάνει δουλειά ήδη για το νέο κόνσεπτ που θα κάνει. Πρέπει να σου πω ότι ρώτησα και για το θέμα του το οικονομικό. Ήταν πάρα πολύ συγκαταβατικός βάσει τη εποχή που περνάμε και δεν τον ενδιαφέρε πάρα πολύ τι λεφτά θα πάρει και τι θα κάνει, αλλά κυρίως ότι θα έχει μια πολύ ωραία εκπομπή. Μια πρωτότυπη ιδέα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θα είναι reality που μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο, γύρω στα 300 άτομα λένε θα είναι ο κόσμος που θα έχει να παρουσιάσει ο Ανδρέας. Υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή θα είναι αυτό σε εβδομαδιαία βάση. Και είναι πάρα πολύ χαρούμενος για ό,τι συμβαίνει. Του είπανε, ρώτησα αν θα έχει κάποιους συνεργάτες, αν θα έχει ας πούμε το Στέριο, το γιο του συνεργάτη. Και μου είπαν ότι δεν έχει στήσει συνεργάτες τέτοιους, μόνο κάποιους τεχνικούς του ζητήσανε και είπε κάποια ονόματα για να τους πάρει η παραγωγή κάτω να δουλέψουν μαζί του. Τον εμπιστεύτηκαν πάντως, έτσι, του έχουν πάρα δώσει πολύ. Μια πολύ σημαντική δουλειά. Είναι σε πολύ δημιουργική φάση. Βέβαια. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και καταλαβαίνει ότι και ο ίδιος ότι μπορεί να ξεπεράσει πλέον τα όποια προβλήματα έχει όλο τον τελευταίο είναι καιρό. Είναι και καλύτερα ψυχολογικά. Και είναι πολύ. Στέκεται καλύτερα στα πόδια του Ανδρέα πλέον. Αυτό νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο στον Ανδρέα Μικρούτσικο. Δηλαδή, πάντα ο άνθρωπος ό,τι περνούσε το βίωνε, το έδειχνε αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο όταν ήταν εκτός τηλεόραση, το ξέραμε, αλλά και όταν ήταν. Τον έχει αναζωογονήσει καινούργια ιδέα. Τον έχει αναζωογονήσει πάρα πολύ ότι θα κάνει αυτή την εκπομπή, γιατί του έχει δώσει διάθεση και όρεξη για να κάνει πράγματα. Θέλω να σας πω ότι το κόνσεπτ στο οποίο θα πρωταγωνιστεί ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος ξέρουμε καλά δεν είναι ένας διεκπαιρεωτής παρουσιαστής, είναι ένας παρουσιαστής που ανάβει φωτιές. Ναι, έτσι, μάνα φόκος. Λοιπόν, να θυμάστε στην Eurovision του 2010 στην Νορβηγία, που κάποια στιγμή υπήρχε ένα συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο έδινε το ρυθμό στο κοινό για το πώς ακριβώς θα χορέψουν. Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Και ξαφνικά ο χορός γινόταν μια εντός εισαγωγικών επιδημία. Ωραία. Κάπως έτσι ακριβώς και ξαπλωνόταν. Ξεκίνησε λοιπόν από το στάδιο και έκανε το γύρο της Ευρώπης. Ωραία. Ήταν εμένα πραγματικά, επειδή το έζησα από κοντά και φαντάζομαι και για όσους το είδα τηλεοπτικά, είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχω ζήσει στη ζωή μου. Είναι σαν να χορεύει όλος ο κόσμος. Για την εκπομπή του Ανδρέα Μικρούτσικου. Είναι, ξέρεις κάτι, μου θυμίζει πάρα πολύ μια ταινία που ήταν πρόσφατα με τη Μίλα Κούνς και τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, που ξαφνικά βρίσκεται σε ένα σταθμό τρένου και αρχίζουν και χορεύουν όλοι μπροστά σου. Συγγνώμη, παιδιά, και χνηδιάζεις από αυτό το θέαμα. Παιδιά, βλέπετε από την Νορβηγία ξαφνικά φύγαμε στην Ισπανία. Αυτό θα είναι το παιχνίδι. Αυτό θα είναι επιδημία χορού. Θα ξεκινάει λοιπόν από κάπου και θα αρχίσει και να επεκτείνεται. Και όλη αυτή η διαδικασία. Σκέψου ότι ο Ανδρέας φαντάζομαι ότι θα επιμελείται της ομάδας όλης. Και φαντάζομαι ότι θα βάζει και τα γνωστά του μαναφούκια και θα πυροδοτεί. Καταπληκτικό είναι, καταπληκτικό. Ωραία. Είναι μια τρομερή ευκαιρία πάντως έτσι, για τον Ανδρέα αυτή. Είναι πάρα πολύ. Μα είναι οι ίδιοι άνθρωποι ή είναι και δηλαδή οι Ισπανοί που το κάνουν σε κάθε. Σε κάθε πόλη είναι διαφορετικές ομάδες. Α, δεν είναι οι ίδιοι, okay. Ένας ο Ανδρέας θα είναι ο συντονιστής. Σκεφτείτε λοιπόν γενικότερα ότι αυτό που είναι μια ιδέα, μια πρόταση η οποία στο εξωτερικό έχει κάνει ούτως ή άλλως πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι και κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο και κάτι πάρα πολύ κεφάτο τηλεοπτικά. Και πάντως το έχει αυτό ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Ναι. Καταπληκτικό, παιδιά. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά είναι από ίσως η πιο εντυπωσιακή στιγμή που έχω δει και έχω βιώσει σε σοου, σε τόσο μεγάλη παραγωγή. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Αχ, παιδιά, πήγε 10 παρα 5.